Μόνο σου είσαι. Πού είναι η Ελεονόρα? Πήγε να θαυμάσει τα χιόνια με τον Φρεντερίκ. Πώς σου φαίνεται? Βλάκα! Νομίζω ότι θα ανεχτώ να μου απαντήσει. Θα το σκοτώσω! Α, θα μου σκίσει το σαμπό. Σε παρακαλώ. Βαρέθηκα και εσένα με τις ξυπνάδες σου και αυτόν τον ηλίθιο τον νεαρό. Ο Φρεντερίκ είναι και νεαρός και ηλίθιος. Εγώ όμως τι φταίω. Αυτός νομίζει ότι αρέσει την Ελεονόρα. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγώνιμη φαντασία. Εσύ όλα τα βρίσκει κομικά. Καθόλου. Εγώ είμαι παρατηρητής. Με ενδιαφέρουν οι θεωρίες. Τι είδους θεωρίες? Θεωρίες για τη ζωή, για την ευτυχία, για τους συνανθρώπους μου. Μα δεν έχω πιστεί για τίποτα. Δεν βαριέσαι. Διάβασα ένα δυσάρεστο βιβλίο το βράδυ. Ούγκο, δεν πας καλύτερα να βρεις την Ελεονόρα που είναι με τον Φρεντερίκ? Αν απλώσει το χέρι του απάνω της, θα το μνήξω. Το ξέρω. Πάω να την βρω. Τι καταπληκτική τύπη αυτή η σύζυγη. Η στραβωμάρα τους λοιπόν δεν έχει όρια. Αυτός ο βλάκας κόντεψε να μέσα κατέβει. Πα. Καλώς την οφιλία. Γιατί είσαι έτσι κόκκινος, ντρέπεσαι? Εγώ ασπρίζω, δεν κοκκινίζω από ντροπή. Μα γιατί να ντρέπω, ε? Γιατί? Να λες ότι κλέβω στα χαρτιά. Τη βρωμο οικογένεια. Μαρτυριά είδες. Όχι, γλύκα μου, δεν κλέβεις. Εσύ που είσαι τόσο γλυκιά, εσύ που είσαι σαν παιδάκι. Ας μην κοίταζεις τα μανίκια μου. Έλα. Άμα παίζω χωρίς να κλέβω, δεν με διασκεδάζεις το πικέτο. Να μην κλαις. Θα σου μάθω εγώ ένα άλλο παιχνιδάκι που θα κλέβεις με την ησυχία σου. Ένα στρίβε τώρα. Έχω λίγη άλλη στρίβε, σου λέω. Πάω. Τους βρήκες, σου εγώ? Μα γιατί έκανες σαν τρελός, βλέπεις, εδώ ήταν. Δεν κάνω ποτέ σαν τρελός. Καλά. Άστα, Ελεονόρα, ο άντρας σου δεν σε βρήκε εδώ και κόντεψε να με σκοτώσει. Τι, δεν με πιστεύεις? Αλήθεια είναι. Κι εγώ με τόσο αδυνατούλης ο καημένος. Για πιάσε, Φρεντερίκ, το μπράτσο μου να δεις. Δεν θέλεις? Α, κατάλαβα. Προτιμάς να πιάνεις τον μπράτσο της αδερφής μου. Τι είπες? Βαρέθηκα τις ξυπνάδες σου. Πρόσεχε! Πρόσεχε, σου λέω! Αγαπητέ μου Ούγκο, σε τέτοιες περιπτώσεις ή ακούς αυτό που είπα και με αρπάζεις από το γιακά, ή κάνεις ό,τι δεν ακούς και όλα είναι εντάξει. Άλλωστε, εμένα δεν μου αρέσει να επαναλαμβάνω ποτέ τα ίδια λόγια. Φεύγεις, Ούγκο. Αντίο. Του Σεμπαστίαν του αρέσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Ιδίως όταν η φωτιά είναι φανταστική. Φανταστική, είπες? Θέλεις να λιτοσκοτωθούμε με τον Ούγκο? Είδες τι έκανες, τον θύμωσες και έφυγε. Το νου σου, Φρεντερίκ, μην είναι Ούγκο πιο γρήγορος. Θα ήταν ωραίος θάνατος. Μη λες ανοησίες. Άλλωστε εσύ δεν έχεις ιδέα τι θα πει θάνατος. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν ξέρεις τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έχεις ιδέα τι θα πει ζωή. Μήπως συμπτωματικά έχει ιδέα από έρωτα? Ευτυχώς έχει. Αν δεν είχε και ιδέα από έρωτα, θα μου ήταν εντελώς άχρηστος. Σας βαριέμαι και τους δύο. Γεια σας. Τη θύμωσες την Ελεονόρα. Πάει, έφυγε κι αυτή. Μήπως φύγεις κι εσύ? Γιατί όμως? Ας είσαι κοντούτσικος. Τι σε πειράζει, μια και είσαι καλός εραστής? Εσύ μπορεί να είσαι και καλύτερος. Αν είμαστε στη Στοκχόλμη, θα μπορούσαμε να συναγωνιστούμε. Εδώ όμως είναι λίγο δύσκολο. Εδώ είναι μόνο η Ελεονόρα, η ξαδέρφη μου και η Αγάθη. Και? Σου απαγορεύω να θίγεις το ηθικό ποιόν της Αγάθης και της Οφιλίας. Δεν εννοούσα αυτές. Τότε πιες. Έλα, να μην τρέπεσαι, πες το. Τόλμησε να το πεις. Σε συχαίνομαι. Κι εγώ σε συχαίνομαι. Συχαίνομαι τη βλακεία όσο και την απλησιά. Και σε βαριέμαι αφάνταστα. Είσαι νέος και τα νιάτα είναι κάτι φρικτό όταν βρίσκεται κανείς στην εξοχή και ζει στη μοναξιά. Τα νιάτα είναι φασαριόζικα και ξεδιάντροπα. Κορδώνεσαι και καμαρώνεις μπροστά στον Ούγκο. Κάνεις τον έξυπνο. Δεν μου καίγεται καρφί για τον Ούγκο. Είναι βλάκας και δεν πιστεύω καθόλου στο παραμύθι της δίθεν χωριάτικης παλικαριάς του. Θα το πιστέψεις πολύ γρήγορα. Και πρόσεξε καλά. Ο Ούγκο έχει κάτι που λείπει σε εμάς τους δυο. Είναι δυνατός. Δυνατός? Τι εννοείς, μυϊκά δυνατός? Όχι. Ο Ούγκο κάνει ό,τι θέλει, έχει ό,τι θέλει και αυτό του είναι αρκετό. Αυτό θα πει δυνατός. Οι γυναίκες δεν ψάχνουν να βρουν αυτό ακριβώς? Όχι όλες οι γυναίκες. Μα η αδερφή μου αυτό έψαχνε και το βρήκε. Αλήθεια, Φρεντερίκ. Ποιος σου μίλησε για την Ελεονόρα? Έλα τώρα. Ένας νέος και ωραίος Σουηδός δεν έρχεται να κλειστεί τον πύργο του ξαδέρφου του, αν δεν του έχουν πενέψει την ομορφιά της ξαδέρφης. Ποιος σου μίλησε? Ο Έρικ. Αφού θέλεις να τα ξέρεις όλα, ο Μπιόρκ Έλσεν. Το φιλοξενήσατε και αυτόν εδώ, ε? Ναι, τον φιλοξενήσαμε και αυτόν. Φθηνά τη γλίτωσε. Το ίδιο εύχομαι και σε σένα. Αντίο. Τι εννοούσε? Ω Θεέ μου. Τα έχω όλα τόσο μπερδέψει στο μυαλό μου. Τι κάνεις εδώ πέρα, μιλάς? Τι είπες? Θεούλη μου, αν ήξερες τι σε περιμένει. Τι με περιμένει? Πρώτα θα σε τρομάξουν. Και μετά δεν αποκλείεται και να σε σκοτώσουν. Να με σκοτώσουνε? Τι είναι αυτά που λες? Είμαστε στον 20ο αιώνα και ας φοράμε εδώ μέσα και ταντελίτσες. Πρόσεξε τον Ούγκο, εμένα πώς με σκότωσε. Δεν πας στην καμαρά σου να ξαπλώσεις? Κάλεσε όλους τους γνωστούς μας στην κηδεία μου. Η μαμά μου έκλαιγε. Ναι, βέβαια, έτσι θα είναι. Και ο αδερφός μου έκλαιγε. Φυσικά το φέρετρο ήταν αδιανό. Ποιο φέρετρο ήταν αδιανό? Το φέρετρο.
Μα φυσικά ήταν αδιανό, αφού δεν ήμουν εγώ μέσα. Πού ήσουνε? Που ήμουνα, στην καμαρά μου, διπλοκλειδωμένη. Πού αλλού? Και μόλις έρχεται κανείς, με ξανακλειδώνουνε. Αυτή τη φορά όμως τους την έσκασα. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί εμπόδιζα τον Ούγκο, με καταλαβαίνεις. Ήτανε τρελός και παλαβός με την Ελεονόρα. Βλέπεις, οι φάλσες δεν παίρνουν ποτέ διαζύγιο. Έτσι έλεγε η Αγάθη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ είμαι η πρώτη γυναίκα του Ούγκο. Στη Στοκχόλμη, στο πάρκο, εσύ και εγώ παίζαμε μαζί όταν είμαστε μικροί. Δεν με λένε Οφιλία, με λένε Ματίλντα Νίλσεν. Ο Σεμπαστιάν με έβγαλε Οφιλία όταν του τα είπε όλα ο Ούγκο. Δεν το ξέρανε. Η Ελεονόρα δεν ήξερε τίποτα. Και βέβαια δεν ήξερε τίποτα. Η Ελεονόρα είναι πολύ καλή. Τι θυμάμαι τη Ματίλντα Νίλσεν. Όλος ο κόσμος μιλούσε στη Στοκχόλμη για το θάνατό της. Εσύ είσαι. Δεν πρόσεξες πως προσπαθούν να με κρύψουνε. Τώρα πια όχι. Νομίζουν ότι είμαι τρελή και δεν φαντάζονται ότι θα σου τα πω όλα. Άλλωστε δεν θα τα πω σε κανέναν, γιατί υποσχέθηκα στην Αγάθη. Παντρεύτηκες τον Ούγκο? Α, ναι, σου λέω. Θες να σου δείξω τη φωτογραφία που βγάλαμε την ημέρα του γάμου μας. Κανένα κάπου εδώ στο οικογενειακό άλμπουμ θα είναι. Ο Θεός ξέρει τώρα που το έχουν καταφωνιάσει. Α, να το, να το. Κοίτα, κοίτα. Είναι λίγο ντεμοντέ τα ρούχα μας. Να, να, να. Εδώ είμαστε με τον Ούγκο σαρεβόνες μας. Να, εδώ, εδώ είμαι με την Αγάθη. Πω, 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 τι απέσιο το φουστάνι που φοράω. Δεν είναι κωμικό? Πολύ κωμικό. Είσαι η γυναίκα του Ούγκο. Ο Ούγκο είναι δίγαμος. Άρα η Ελεονόρα δεν είναι γυναίκα κανένας. Ναι, βέβαια. Υπέφερες πολύ Οφιλία. Με συγχωρείς, Ματίλντα. Να ξαναπείς Ματίλντα, τρελάθηκες. Θα σε σκοτώσουν. Γιατί δεν μου απαντάς? Υπέφερες πολύ? Όχι, καθόλου. Γιατί να υποφέρω? Ο Ούγκο μου ήταν πολύ ενοχλητικό στα βράδια. Έπειτα, τώρα είμαστε και μεγαλύτερη παρέα. Είναι εδώ και η Λεωνόρα, ο Σεμπαστιέν. Ναι, αν το παίρνεις έτσι. Έπειτα, έχω κι άλλες διασκεδάσεις. Λοιπόν, θα στα πω. Εσύ είσαι καλός. Είσαι και πολύ όμορφος. Σε ευχαριστώ. Ναι, 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 είσαι πολύ όμορφος. Αν τώρα να κρύψουμε το άλμπουμ. Πάω να ντυθώ και να φτιαχτώ τώρα. Θα με περιμένεις, ε? Έτσι, μπράβο. Τώρα που σου τα είπα όλα, θα γίνουμε αχώριστοι. Αν είμαστε στο Παρίσι, τέτοια ώρα θα ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω. Θα μπαίναμε αγκαζέ στο Μαξίμι σε κανένα καμπαρέ. Θα χαιρετούσαμε αφηρημένα τους φίλους. Θα μας κοιτάζανε παράξενα και θα λέγανε: αυτή είναι η Ελεονόρα φον Μίλχελ. Αυτή που κατάστρεψε το φουκαρά τον Γλυκό. Είναι πάντα μαζί με τον αδερφό της. Θα διασκεδάζαμε με την ψυχή μας. Θα σου δείχνα καμιά νόστιμη γυναίκα για να φιλετάρεις και εγώ θα κοίταζα σκεφτικά κανέναν άντρα. Και έπειτα θα χορεύαμε. Λατρεύω το Παρίσι, λοιπόν. Και θα γυρίζαμε τα ξημερώματα. Η μόνη μας η κουαρτέτο. Θα τους αφήναμε να ελπίζουν ως την τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά στο τέλος θα τους τις κάγαμε. Και ύστερα θα τα συζητούσαμε. Και εσύ θα μου έλεγες: είμαι γριά, τρελή και άσκημη. Και εσύ θα μου έλεγες: είμαι διεφθαρμένος, παράσιτο και άχρηστο. Αχ, τι ευτυχισμένοι που θα είμαστε. Α, δεν σου είπα. Ο Φρεντερίκ είναι τρελός πια. Πάει κι αυτός. Έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο σαχλός. Καιρός νομίζω να σταματήσει αυτό το παιχνιδάκι. Ο Ούγκο είναι πολύ εκνευρισμένος. Το αίμα των Φάλσεν του ανεβαίνει στο κεφάλι και του θωρώνει το μυαλό. Χρίζει τα δόντια του. Μα ο νεαρούλης σου παραπήρε αέρα. Γρήγορα θα τρομάξει. Άσε με εμένα. Πεθαίνω όταν αρχίζουν να τρομάζουν όλοι αυτοί όταν τους προκαλείς. Και ο Ούγκο τους κοιτάζει επίμονα. Αρχίζει να μ' αρέσει το χιόνι. Το βρίσκω ποιητικό. Φαίνεσαι πολύ ευχαριστημένος, μικρούλη μου Φρεντερίκ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κοιτάζεις όλους με ηρωνία. Ακόμα και το χιόνι σου κάνει κέφι. Κάποια μέρα θα σταματήσει το χιόνι και τότε. Και τότε θα φύγεις. Αυτό σε χαροποιεί. Και βέβαια θα φύγουμε μαζί. Ο νεότης, ξεδιάντροπη νεότης. Σου υπενθυμίζω ότι είμαι παντρεμένη, αγαπητέ φίλε. Κι εγώ σου υπενθυμίζω ότι δεν είσαι. Τι είναι αυτό πάλι? Ο γάμος σου δεν είναι έγκυρος. Ο Ούγκο είναι σύζυγος της Οφιλίας ενώπιον του νόμου και των ανθρώπων. Και επειδή ο Ούγκο είναι πολύ καλό παιδί, δεν θα το πω σε κανένα. Θα προτιμήσει να είναι εγκαταλελειμμένος σύζυγος παρά αδίγαμος και στη φυλακή. Μα τι παραμύθια είναι αυτά? Κάθεσε τώρα και ακούς τις τρέλες της Οφιλίας. Να κρύβετε καλύτερα τα οικογενειακά σας άλμπουμ. Ελεονόρα έπεσε στήμα του Ούγκο και της έννοιας της ηθικής της οικογενείας Φάλσεν. Θα σε πάρω μαζί μου.
Καταπληκτική ιδέα. Και πού θα κατοικείτε στη Στοκχόλμη? Στη Λεωφόρο Κοπενχάγης, γιατί με ρωτάς? Α, μισώ αυτή τη συνοικία. Και όπως ξέρεις, εγώ πάω όπου πάει και η αδερφή μου. Μου την εμπιστεύθηκε η μαμά μας. Μη γελάς. Λοιπόν, μικρέ μου, detective, νομίζω ότι ο Ούγκο θα σου σφίξει το χέρι και θα με αφήσει να φύγω. Θα αναγκαστεί. Ορίστε μας, μόνο αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, αυτή η οφειλία δεν έχει το Θεό της. Πάσχει από λογοδιάρια. Αύριο θα μιλήσω με τον Ούγκο. Δεν θα του μιλήσεις. Και γιατί όχι? Αν τα πεις στον Ούγκο, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Άλλωστε, δεν θα χρειαστεί ούτε αυτό. Γιατί μόλις του το πεις, θα σε σκοτώσει. Άκουσε, Λεωνόρα. Ζούμε στον 20ο αιώνα. Αυτό το έχετε ξεχάσει εδώ μέσα. Εμείς ζούμε στο 15ο αιώνα. Γι' αυτό είναι ανάλογο και το αντισημό μας. Στο λέω, ο Ούγκο θα σε σκοτώσει. Και αν δεν σε σκοτώσει, τότε δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ πια. Καταλαβαίνεις? Μα είσαι λοιπόν τόσο βλάκας. Ένας άνθρωπος που είναι ικανός να φυλακίσει την πρώτη του γυναίκα, νομίζεις ότι θα διστάσει ποτέ να σκοτώσει ένα μακρινό ξάδερφο? Και η αστυνομία? Απέχει 6 χιλιόμετρα από εδώ. Άλλωστε η γυναίκα του χωροφύλακα δουλεύει 20 χρόνια στο κτήμα. Και στη Στοκχόλμη δεν θα το μάθουν? Ω, η Στοκχόλμη είναι πολύ μακριά. Μας χωρίζει το χιόνι από τη Στοκχόλμη. Παρά τα τις μεγάλες κουβέντες, Φρεντερίκ. Στο κάτω-κάτω της αδερφής μου της αρέσει αυτή η κατάσταση. Αν την ταπείνωνε, θα τον σκότωνα. Φυσικά θα τον μαχαίρωνα πισόπλατα, γιατί δεν είμαι καθόλου γενναίος. Άκουσε με, Φρεντερίκ, σου μιλώ σαν φίλος. Καλύτερα να σοπάσεις. Άμα σταματήσει το χιόνι και λιώσει, θα σηκωθείς και θα φύγεις, έτσι? Άσε με να το σκεφτώ. Έλα, έλα, έλα. Πάμε μαζί μου. Πάμε να τα συζητήσουμε με την Ελεονόρα. Αγαθιάστα αυτά! Εγώ χτυπάω τον τοίχο, θέλω να σου μιλήσω! Είσαι οξύθυμος, αδερφέ μου, μα αυτό δεν είναι λόγος να χτυπάς τους τοίχους! Σεβάσου τον πύργο των προγόνων! Θα μ' αφήσεις να μιλήσω! Μίλα! Αυτός ο ηλίθιος ο Φρεντερίκ τα ξέρει όλα! Τι ξέρει? Τα ξέρει όλα για την οφειλία! Τι φωνάζεις έτσι, τι απαθεί η οφειλία? Ότι την παντρεύτηκα εδώ και 10 χρόνια! Αυτός ο νεαρός τα ξέρει, σου λέω, κατάλαβες! Πω πω, Φρίκη! Και ποιος του το είπε? Αυτή η οφειλία! Έλα, λες! Μα μου ορκίστηκε ότι θα το κρατήσει μυστικό. Και αυτό θα του το είπε. Ποιο? Ότι σου ορκίστηκε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Αυτός ο ηλίθιος νομίζει ότι μπορεί να με εκβιάσει για να φύγει με την Ελεονόρα. Αν μας ορκιστεί ότι δεν θα πει τίποτα σε κανένα. Τι λες? Δηλαδή λέω, αν η Ελεονόρα τον πείσει να μην πει τίποτα σε κανένα. Είσαι τρελή ή βιτσιόζα? Η Ελεονόρα μου ανήκει, είναι δική μου. Δεν σου επιτρέπω να με λες τρελή ούτε βιτσιόζα. Α, άλλωστε και η οφειλία σου ανήκει. Ας μην τσακωνόμαστε. Αυτός ο νεαρός πρέπει να σου πάσει. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σιωπή του. Η μόνη σίγουρη σιωπή είναι η σιωπή του θανάτου. Γιατί το λες αυτό? Το λέγε και ο προγονός μας, ο στρατηγός Φάλσεν. Είχε πολύ δίκιο. Πάντοτε είχε δίκιο. Α, τι θες να πεις? Κινδυνεύει η τιμή των Φάλσεν, αγάθη. Με νιώθεις? Ναι, μα. Μα πού είναι το πιστόλι μου? Τρελάθηκε ο Σούκο. Η αστυνομία, οι συγγενείς. Σοπά! Γιατί να σοπάσω? Έλα στην καμαρά μου, καλύτερα να τα πούμε. Νομίζω ότι κάποιος έρχεται. Ούκο, δεν μ' ακούς, μιλάω. Μου κατέβηκε μια ιδέα. Αγάθη, έλα, πάμε στο δωμάτιό σου. Ναι, πάμε, αχ, τι ωραία. Νομίζω ότι ξαναγινόμαστε παιδιά και κρυβόμαστε από την μαμά μας. Καλό και αυτό, θα μας χαλάσει το παιχνίδι μας. Λοιπόν, ποτέ μου δεν ξαναείδα τέτοιον ηλίθιο. Δεν θα μιλήσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εσύ τον εμποδίζεις να μιλήσει γιατί φοβάται μη σε χάσει. Εγώ τον παρακολουθώ άγρυπνα. Εσύ να προσέχεις την οφειλία. Πώς? Θες να την κλειδαμπαρώσω? Ασχολήσου μαζί της. Ασχολούμαι. Παίζουμε χαρτιά όλη την ώρα σαν μικρά παιδιά. Η οφειλία δεν είναι παιδί για να παίζει μόνο χαρτιά. Ναι, αυτό της κάνει κέφι. Πώς παίζετε χαρτιά? Πώς? Καθιστεί όπως όλος ο κόσμος. Δεν της κάνεις κόρτε? Λες. Αυτό να κάνεις. Εντάξει, σύμφωνοι. Αυτός ο χειμώνας ήταν δύσκολος. Ο περασμένος ήταν πιο διασκεδαστικός. Αυτή η οφειλία είναι ένα ζώο. Α, ούτε λέξη για τη μέλουσα μνηστή μου, σε παρακαλώ.
Θεέ μου. Θα πρέπει να τις κάνω κόρτε όταν παίζουμε χαρτιά. Σε τι ρομαντική περιπέτεια θα μπλεχθεί ο Κακομοίρης. Ελεονόρα, Ελεονόρα μου, πόσο θα ήθελα να είμαι αγνός και να έχω βλέμμα καθαρό, αγγελικό. Μόνο οι τρελοί έχουν τέτοιο βλέμμα. Όχι τρελοί. Ιστοργικοί άνθρωποι, ήμεροι, αυτοί ανήκουν σε μια ράτσα που χάθηκε από τη γη. Μα εμείς θα τρελαθούμε τελικά σαν το θείο μας, το Γιάννη. Συχαίνομαι να μου μιλάς για το θείο μας. Με πού πας. Μα τι φοβάται. Και τι φοβάται, την κληρονομικότητα, το κλίμα ή τη μοναξιά. Μιλάς μόνος σου. Τι συμβαίνει, συνάντησα την Ελεονόρα και με κοίταξε περιφρονητικά. Μπάμπα, μα εσύ δεν είσαι ήμερος. Είσαι μάλλον μαλθακός. Τι εννοείς ήμερος? Παρατρίχα να γίνω κι εγώ γλυκός και ήμερος. Μα ζούμε σε μια σάπια εποχή, αγαπητέ μου. Πρέπει να είσαι περήφανος. Να έχεις λίγα λεπτά, ένα σχετικό αισθησιασμό και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν σου χρειάζεται. Όταν πίνω ενόπνευμα, λοιπόν, νιώθω ότι ξαναγίνομαι γλυκός και ήμερος. Αγαπώ. Αγαπώ ακόμα και σένα. Κατά βάθος δεν είσαι τίποτα άλλο από ένας άνθρωπος απροσάρμοστος στη ζωή. Τι ωραία λέξη. Με άγγιξες την πληγή. Πώς να σε ευχαριστήσω. Με πληροφόρησες. Με γιάτρεψες. Έμαθα την αρρώστια που έχω εδώ και 30 χρόνια. Είμαι απλώς απροσάρμοστος. Με συγχωρείς, αλλά για να γιορτάσω το γεγονός, θα πάρω μαζί μου και την μπουκάλα του κονιάκ. Πάω να βρω την Οφηλία. Με φώναξε η Δεσποινής Αγάθη. Για κοίτα, μήπως τριγυρνάει κανείς στο διάδρομο. Κανείς, μόνο η Δεσποινής και εγώ. Γκίντερ, καθώς βλέπεις, σου μιλάω στον Ενικό για πρώτη φορά ύστερα από 30 χρόνια. Η Δεσποινής είναι ελεύθερη. Γκίντερ, σε παρακαλώ, σήμερα δεν θέλω να μου μιλάς στο τρίτο πρόσωπο. Μάλιστα, Δεσποινής. Γκίντερ, μου είσαι αφοσιωμένος. Σε μένα και στο σπιτικό μας, είσαι αφοσιωμένος και στον Ούγκο τον αδερφό μου. Σας αγαπώ και τους δυο σαν παιδιά μου. Το ξέρετε άλλωστε. Και βέβαια το ξέρω. Πρέπει να μ' ακούσεις, Γκίντερ. Θα σου εμπιστευτώ μια αποστολή. Μιλήστε, παρακαλώ. Καλά, θα μιλήσω. Πρέπει να υποδηθείς ένα ρόλο. Ένα ρόλο παθητικό. Θα πρέπει να πω λόγια. Όχι, όχι, ούτε λέξη. Ο κύριος Ούγκο θα κατέβει στο κελάρι σε λίγο. Να είσαι κι εσύ εκεί. Μάλιστα. Ο κύριος Ούγκο θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Θα τον υπακούσεις. Μετά θα κρυφτείς τα περίχωρα. Δεν θα πρέπει να σε δει κανείς. Και τι θα πει η γυναίκα μου? Α, βέβαια είναι και αυτή. Θα πρέπει να μάθει και αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα. Πάω στο κελάρι. Ο κύριος Ούγκο θα έρθει και θα μου πει τι θα κάνω. Και ύστερα θα κρυφτώ όπως συνήθιζε η κυρία Οφηλία. Κρύψου λίγο καλύτερα από την Οφηλία. Σε ευχαριστώ, Γκίντερ. Ήξερα ότι δεν θα μου έκανες ερωτήσεις και ότι θα υπάκουες τυφλά. Σε ευχαριστώ εν ονόματι των Φάλσεν και σου σφίγγω το χέρι. Ευχαριστώ και πάλι, καλέ μου Γκίντερ. Μπορείς να πηγαίνεις. Τράβα στο κελάρι. Αναγκάζεται να σας ανακαλώ σε τάξη. Γνωρίζετε ότι σήμερα είναι η 100η επέτειος της μάχης του Ένιγκεν και ότι εκεί απεβίωσε ο προπάπος μας στρατηγός Φάλσεν. Σταματήστε αυτό το απίθανο πράγμα. Δυστυχώς, αγαπητή μου Αγάθη, δεν μπορώ να το σταματήσω. Δουλεύει με ηλεκτρισμό. Δεν αφήνετε αυτές τις εκκεντρικές μανίες. Θα υποστούμε για πολλές ημέρες αυτό το είδος της μουσικής. Όσο κρατήσει το χιόνι. Ας χορέψουμε βάλσε, Ελεονόρα. Η Οφηλία λοιπόν χορεύει σαν πουλάκι. Αχ, ας είχαμε ένα ταγκό. Αν λοιπόν είχαμε και ταγκό, η Αγάθη θα πάθαινε συγκοπή.
Ποιος κουβάλησε αυτό το πικάπ? Α, δυστυχώς είναι γραμμόφωνο. Η Οφηλία τον ανακάλυψε στη Σοφίτα. Η Οφηλία λοιπόν είναι ένα διαμάντι. Ούκο μου, είσαι ακατανόητη. Ας είμαι, πάω να πριονίσω ξύλα. Κι εγώ δεν μπορώ πιο να σας υποφέρω. Αποσύρομαι στα διαμερίσματά μου. Ελεονόρα, γιατί αφήνεις τον άντρα σου να κόβει ξύλα, θα εξαντληθεί. Σώπα, Σεμπαστιάν. Γιατί ο Ούκο ήταν πάντοτε συνεπής στα συζυγικά του καθήκοντα. Αρκεί, Σεμπαστιάν, μ' ακούς, αρκεί. Θα φύγω από εδώ μέσα με την Ελεονόρα. Είναι ελεύθερη, ναι ή όχι? Ελεύθερη, μα είσαι τρελός. Με έναν αδερφό σαν εμένα δεν μπορεί να είναι ποτέ ελεύθερη. Δεν είναι έτσι, Ελεονόρα? Δεν σε ακούω, χορεύω γάλα. Πηγαίναμε παντού μαζί, Παρίσι, Στοκχόλμη, Λονδίνο. Στην υγειά μας λοιπόν. Ελεονόρα, είναι αλήθεια αυτά? Φρέντερικ, δεν βλέπεις πως είναι πλειωμένος? Ας χορέψουμε. Α, αυτό είναι, αυτό είναι. Χόρεψε, νεαρέ, αυτός είναι ο ρόλος σου. Η αδερφή μου είναι πολύ ψεύτρα. Αυτό είναι το ελαττωματάκι της. Σεμπαστιέν, σταμάτα να πίνεις. Θα σε δείρω. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Αν με δείρεις, ανταπόλα του Ούγκο. Δεν πρέπει ποτέ να χτυπάς τους δειλούς. Και δόξα τω Θεώ, είμαι δειλός. Εκνευρίζω τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε αν έπαιζα ξύλο κάθε φορά θα με είχαν κάνει κομματάκια. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό. Πάμε, Οφηλία, πάμε, τερατάκι. Μην ξεχνάς ότι τον αγαπάς τον Σεμπαστιάν σου, ε. Σεμπαστιάν, μέθησες, γιατί είσαι τόσο φρικτός. Μεθυσμένος είμαι, φρικτός δεν μπορεί να είμαι ποτέ. Βαρέθηκε αυτό το νεαρό κοκοράκι με το ερωτευμένο ύφος του και τις πόζες του Αλαδόν Κιχώτη. Πρέπει να τον μαζέψεις γιατί κατάντησε πια ανυπόφορος. Και όλα αυτά γιατί ανακάλυψε τη διγαμία. Τι λες εκεί, σπουδαίο πράγμα. Και εσύ τι παίρνεις πόζες, Ελεονόρα, και κάνεις τη μοιραία? Δεν σε αναγνωρίζω πια. Να, για να μάθεις. Να και εσύ. Μη τη χτυπάς. Μη μ' ακούτε. Ησυχάστε. Μα κάνετε σαν μωρά παιδιά, δεν τρέπεστε? Ελεονόρα! Ελεονόρα! Θα σκοτωθούνε! Με εσείς δεράζεστε σαν αλυτόπεδα! Φρεντερίκ, χώρισε τους! Ελεονόρα! Μα πήγαινε, φωνάξεις τον Σεμπαστιάν! Είναι στα κελάρι! Πήγαινε, τρέχασε! Πήγαινε γρήγορα! Πάω να το φωνάξω! Ούκο! 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 Με γρατζούνισες όμως, δεν είσαι εντάξει? Οι γρατζούνιες δεν επιτρέπονται. Άσε στο γέρι, σου πέρασε το μεθύσι. Τι είχες πάθει? Τίποτα, εκνευρίστηκα. Αυτό το παιδί λοιπόν μου χτυπάει στα νεύρα. Αφήστε τους καυγάδες. Θέλετε να παίξουμε κανένα καλύτερο ένα παιχνιδάκι? Παίζουμε κρυφτό. Ωχ, τι ηλιακό. Άμα την ακούς ξαναγυρίζει στην παιδική ηλικία. Ω, Αγάθη, τι έπαθες? Δεν ντρέπεστε να δερθείτε έτσι? Τρέξτε. Τι τρέχει, τι τρέχει? Συνέβη κάτι τρομερό. Τι? Ο Ούκο. Ο Ούκο σκότωσε έναν άνθρωπο. Ναι. Έκανε αλυσιασμένο. Κρατούσε ένα ξύλο και χτυπούσε. Ω, Θεέ μου, ήταν κάτι τρομερό. Τρελάθηκες. Τι είναι αυτά που λες, Φρεντερίκ? Ναι, είναι ένα τέρας ο Ούγκο. Πρέπει να φύγουμε από εδώ, Ελεονόρα. Πάω να δω εγώ. Να φύγουμε. Όχι, ας μην πάω καλύτερα. Ποιο χτυπούσε? Το γεροκίτερ. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω αυτή τη σκηνή. Είναι ακατανόητο να επιτεθεί ο Ούγκο στο γεροκίτερ. Μα σας είπα, τον σκότωσε. Θεέ μου, καημένος αδερφός, θα έπαθε πάλι κρίση. Πάμε, Αγάθη. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω αυτή τη σκηνή. Μα τον σκότωσε, είσαι σίγουρος? Μα σας το είπα. Τον χτύπαγε. Ούρλιαζε σαν τρελός. Ήταν κάτι αποτροπιαστικό. Περίεργο, Ούγκο που είναι τόσο ψύχρεμος. Καλά, εσύ γιατί δεν επενέβησες? Τρόμαξα πολύ. Τι τρέχει, τι? Αγάπη μου, ξαπλώσε τον εδώ τον Κίτλερ. Να έτσι. Να εδώ. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα συνέλθει, άραγε. Δεν θα συνέλθει. Θα παραδώσει το πτώμα του στη γυναίκα του. Θα τον θάψει. Βοηθήστε με να το σηκώσω. Έτσι. Έλα. Έλα κι εσύ, Ελεονόρα, μαζί μου. Μα τι ήταν αυτό πάλι? Ο κακομύρης ο Κίντερ. Αχ, βλέπεις, νευρίασε ο Ούγκο. Κακή στιγμή. Κρατούσε γι' αυτό το ξύλο στο χέρι. Ω, Θεέ μου. Κι αυτό το χιόνι δεν λέει να σταματήσει. Όλα θα τακτοποιηθούνε. Εσύ, μαμά, τα βλέπεις αυτά? Ξέχασα, είσαι κουφή, τυφλή και βουβή. Μα τι να κάνω? Τίποτα, θα περιμένεις να σταματήσει το χιόνι. Αγαπητέ μου Φρεντερίκ, σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του αδελφού μου του Ούγκο για την νευρική κρίση που έπαθε. Να ξέρεις ότι θα είσαι πάντα καλόδεχτος στο σπίτι μου. Αντίο. Ωραίος τύπος αυτή η Αγάθη. Μ' αρέσει λοιπόν. Ο Ούγκο ήταν κατακόκκινος. Γιατί φοβάται ο Φρεντερίκ? Δεν φοβάμαι. Την αγαπώ. Την αγαπώ, μ' ακούτε? Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν. Πού είμαστε? Άκουσε.
Ο Μάλκολμ πλησίασε το πρόσωπό του που ήταν ξαναμένο από πόθωση μάτης. Εκεί είσαι ακόμα. Δεν διαβάζω ποτέ πιο κάτω. Γιατί? Ξέρω τη συνέχεια. Το έχεις διαβάσει? Όχι, αλλά μαντεύω τη συνέχεια. Παραδείγματος χάριν, όταν πλησιάζεις εσύ το πρόσωπό σου κοντά στο δικό μου, τι γίνεται ύστερα? Καλά. Εκτός πια να ακουστούν τα βήματα του Ούγκο. Τότε το πρόσωπό σου χλωμιάζει και τραβιέσαι από κοντά μου βιαστικά. Υποθέτω ότι όλα τα ρομάτζα δεν έχουν σχέση με τη δική μας την περίπτωση. Όλα μοιάζουν. Ω Θεέ μου, γιατί να πλήττω έτσι. Λεωνόρα, με βαριέσαι τόσο πολύ? Εδώ και λίγο καιρό δεν σε βαριέμαι τόσο πολύ. Χθες το βράδυ γιατί έτρεμες? Και άμα άνοιξε η πόρτα και κόντεψε να πέσει από το κρεβάτι. Γιατί? Σε σκεπτόμουν. Μα κάποιος άνοιξε την πόρτα. Ο αέρας. Κάποιος αέρας που τον λένε Σεμπαστιέν. Με τρόμαξε, Σεμπαστιέν. Γιατί περπατάς στις μύτες? Δεν ξέρω. Συνήθισα. Περπατάω στις μύτες. Ψιθυρίζω και ούτε η ανάσα μου δεν ακούγεται. Έτσι κάνουν όλα τα ζώα πριν ξεσπάσει η θύελα. Μήπως είδες την Ελεονόρα? Εδώ μέσα ψάχνουμε να βρούμε ένα τον άλλον. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαθούμε. Πάω. Φεύγω. Δεν σου φαίνομαι σαν φάντασμα? Φάντασμα ή γατάκι? Εσύ ήσουνε? Με τρόμαξες. Εγώ? Μήπως είδες τον Σεμπαστιέν? Το ψάχνεις? Κάτι θέλω να του πω. Έχω να του πω ένα νέο καταπληκτικό. Τι νέο? Πες μου το και εμένα. Αλήθεια, τι μου είπες να προσέχω χθες? Τι σου είπα? Δεν κατάλαβα καλά. Τίποτα δεν σου είπα. Πώς δεν μου είπες? Μου έκανες και μερικές αποκαλύψεις μάλιστα. Δεν θυμάμαι να σου είπα τίποτα. Άλλωστε τώρα έχω κάτι στο νου μου που με απασχολεί. Να σου πω και κάτι άλλο. Ο Σεμπαστιάν δεν με αφήνει να μιλάω μαζί σου. Γιατί? Σε ζηλεύει. Φιλία, ο Σεμπαστιάν σε περιμένει στη βιβλιοθήκη. Αχ, πάω. Τον ψάχνω τόση ώρα και δεν τον βρίσκω. Πάω. Φυσάει τέτοιο άνεμο έξω. Στου διαδρόμου είναι παγωνιά. Αυτό ο άνεμο μυρίζει δάσο, μυρίζει λύκου, μυρίζει θύελα. Φίλησέ με. Την πόρτα. Κλείσε πρώτα την πόρτα. Θέλεις να πάω να κλείσω την πόρτα? Θέλεις να φύγω από κοντά σου έστω και για ένα λεπτό? Δεν φοβάσαι ότι δεν θα έχω κέφι να σε φιλήσω μα πάω στην πόρτα? Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ τόσο που δεν έχω ούτε τη δύναμη πια να σου το πω. Μείνε κοντά μου. Μη μιλάς. Πάμε στην κάμαρά μου. Ο Ούγκο με περιμένει. Μου είπε να πάω να πεταχτώ να ρίξω μια ματιά στο τρακτέρ. Πρόσεξε, μην είναι παγίδα. Εσύ δεν έχεις ιδέα από τρακτέρ. Και αυτό το ξέρει ο Ούγκο. Ναι, μα αν δεν πάω θα ψάξει να με βρει. Πήγαινε να τον βρεις. Ελεονόρα, δεν θέλεις να με καταλάβεις? Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Εδώ και 2 εβδομάδες έγινες πολύ σκεφτικός. Πρέπει να με πιστέψεις. Σ' αγαπώ πολύ. Αγάπη μου, φίλησέ με. Εσύ είσαι? Ούγκο είναι κακόκεφος από το πρωί. Τι έχει? Πού να ξέρω, δεν τον είδατε? Ερχότανε προς τα εδώ, κόντεψε να με ζουπίξει στον τοίχο. Δεν τον είδαμε. Μα τι γελάς? Γιατί γελάει? Γιατί απλούστατα είναι νέα και χαρούμενη. Μήπως της έφερες εσύ τη χαρά της ζωής? Δεν μου φαίνεσαι να περηφανεύεσαι γι' αυτό, Τι θυμώνεις, Φρεντερίκ? Θες να με δείρεις? Ωραία, κράτα τη δύναμή σου για κάποιον άλλο. Εγώ δεν αξίζω πολύ τον κόπο. Είμαι εύθραυστος. Τι κάνετε? Παίζετε κρυφτούλι? Όχι, κάνουμε αστεία. Θα έρθεις, σε περιμένω τόση ώρα. Ο πατέρας ήταν μηχανικός. Ναι, σπουδαίος μηχανικός. Θα έρθεις να ρίξεις καμιά ματιά στο τρακτέρ? Ναι, έρχομαι αμέσως. Φρεντερίκ, πρόσεξε, μη συναχωθείς. Τον είδες? Πάγωσε από το φόβο του. Είσαι σκληρός, Σεμπαστιάν. Και εσύ? Εγώ δεν σου μοιάζω. Εγώ είμαι σκληρή και με τον ίδιο τον εαυτό μου. Εσύ πάντα χρειαζόσουν για άντρα έναν αφέντη, έναν υπηρέτη. Υπάρχουν τέτοιες γυναίκες. Και αυτός δεν είναι υπηρέτης, είναι κάτι χειρότερο. Είναι σκλαβάκι. Ο βουκαράς ο Φρεντερίκ. Φτεροκοπάει σαν πουλί που το έχουν κλεισμένο σε 4 τοίχους. Ανάμεσα στην αγάπη του και στο φόβο.
ο πιο ευχαριστημένος είναι ο Ούγκο. Πεθαίνω από τη χαρά μου όταν τρομάζει. Α, γεια Στάσου, μου ήρθε μια ιδέα. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Εσύ θα κάνεις τον Ούγκο και εγώ τον Φρεντερίκ. Αγαπητέ μου κύριε, η συγκομίδη ήταν καλή με αυτόν τον καιρό. Όχι. Εγώ θα κάνω τον Φρεντερίκ. Γιατί? Ξέρεις καλά ότι αυτό θα με διασκέδαζε περισσότερο. Σεμπαστιέν μου, γλυκέ μου. Ξέρεις ότι δεν αγαπώ κανέναν άλλον εκτός από σένα. Ελεονόρα, τι θα έλεγες για ένα ταξιδάκι στο Παρίσι? Με τι λεφτά? Άλλωστε ο Ούγκο ενοχλήθηκε πολύ φέτος το χειμώνα. Γι' αυτό τον ηλίθιο. Λοιπόν, μεταξύ μας, αυτό το παιδί δεν έχει ίχνος γυρισμού. Ας τρέμει από το φόβο του μπροστά στον άντρα σου. Αλλά ας δείχνει τέλος πάντων λίγο κουράγιο όταν είναι μόνος. Αυτός έχει πάθει πανικό. Αρχίζω να ανησυχώ πιο πολύ από σένα. Ο Γκίντερ πέθανε. Ο Ούγκο δεν έδειξε ούτε την παραμικρή στενοχώρια. Μα τι έπαθε τέλος πάντων? Δεν ξέρω, είναι πολύ παράξενος. Έπειτα δείχνει μια ξαφνική συμπάθεια για τον Φρεντερίκ. Φαινομενική βέβαια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πολύ παράξενος άνθρωπος. Φυλακίζει την πρώτη του γυναίκα. Σκοτώνει τον περιβολάριο του τον Γκίντερ και χαριεντίζεται με τον εραστή της γυναίκας. Κάτι τρέχει. Έχεις δίκιο. Εμένα λοιπόν με τρομάζει ο άντρας σου. Ας τρομάζει όσο θέλει το Φρεντερίκ. Μα εμένα, γιατί? Ο Φρεντερίκ είναι εραστής στο κάτω-κάτω. Εγώ όμως είμαι ο ιδεώδης κουνιάδος. Έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Κι όμως, Ελεονόρα μου, με τρομάζει. Μην τον φοβάσαι. Τις νύχτες κοιμάται πολύ βαριά. Άσε την ψυχολογία της κρεβατοκάμαρας. Θα προτιμούσα να κοιμάται ουρλιάζοντας και να μην σκοτώνει τους περβολάριδες του όταν είναι ξυπνητός.